Φανάσιμα τραυματίστηκε χθε το απόγευμα 40χρονο στέλεχο του λιμενικού σώματο όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τη πορεία του. Προσέκουσε στα προστατευτικά κυκλιδώματα που υπάρχουν στην άκρη του δρόμου. Το περιστατικό έγινε στην Εγνατία οδό, κοντά στην έξοδο για το αεροδρόμιο. Ο άτυχο 40χρονο κινούνταν από την καβάλα που εργάζονταν προ τη Χρυσούπολη όπου διέμενε. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχία Καβάλα. Ο 40χρονος Φωτει Καλένη ήταν γνωστό και αγαπητό στην τοπική κοινωνία τη Καβάλλας, καθώ ήταν πολιτευτής με τους ανεξαρτήτους Έλληνες, ενώ είχε διατελέσει και οργανωτικός περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης και μέλο του Εθνικού Συμβουλίου των Ανέλ. Στο τραγικό αυτό γεγονό, αναφέρθηκε και ο Γενικό Γραμματέα του κόμματο Γιάννη Μοίρας. Ο Φώτης Καλένη ήταν νέο άνθρωπο, ευγενικό και καλοσυνάτος, δυνατό αγωνιστή, αγνός πατριώτη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνε τιμούμε με τη μνήμη του, συμπλήρωσε κύριο Μύρα στην ανακοίνωσή του. Τιμή για έναν κορυφαίο ανεξάρτητο Έλληνα, συναγωνιστή που η σκληρή μοίρα του έκοψε το νήμα. Φώτη Καλένη με χρυσά γράμματα, τόνισε για την απώλειά του Φώτη Καλένη ο υφυπουργό επικρατεία Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο κύριος Κουίκ ματέωσε την περιοδία του στην Πελοπόννησο ώστε να βρεθεί στο πλευρό των συγγενών του στο Κοκκινόχωμα και να είναι παρόν στην κηδεία του αδικοχαμένου Φώτη Καλένη.